Πώς χωρίζει με την πίεση, είπε η αμέτρια βαριά. Πρώτα συντηρητική αγωγή, όχι με το πρώτο μέτρημα της πίεσης καπάκι. Είναι εγκληματικό εις βάρος σας. Δεν θα με καταψηφίσουν μάλλον οι φαρμακοποιοί με αυτά τα οποία λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η επιστημονική αλήθεια και είναι τεκμηριωμένη από πολλούς σοβαρούς ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, θα μου πείτε, είπατε για τον αλάτι, γι' αυτό το λέω στη συνέχεια, είπατε για το πολύ λίπος. Άλλα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και άλλα. Τα άλλα έχουν ακόμη επιστημονικούς προβληματισμούς. Πρέπει να παίρνουμε παραπάνω κάλιο. Πρέπει να παίρνουμε γαλακτοκομικά προϊόντα περισσότερο με το αζέστιο. Αφήστε τα. Τρώτε ανθρώπινα. Τρώτε απ' όλα. Η πίεση δεν απαγορεύει καμιά τροφή αρκεί να είναι σε ποσότητα και να μην υπάρχουν άλλες παθήσεις. Υπάρχει μόνο η διακοπή του άλατος. Και θα μου πείτε γιατί ρε γιατρέ. Έχω έναν κανόνα ότι είναι άσπρο να το αποφεύγετε. Το αλάτι είναι άσπρο. Σήμερα οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Το είδος της διατροφής που τρώμε είναι διαφορετικό από αυτό που ήταν 50 χρόνια. Πριν από 50 χρόνια εγώ δεν έβλεπα καχύσαρκο άνθρωπο σαν παιδί. Ελαχιστότατο. Σήμερα οι περισσότεροι είναι καχύσαρκοι. Μια αιτία είναι και το αλάτι. Δεν είναι μόνο επιβλαβές. Πριν από 50 χρόνια η μέση διατροφή του Έλληνα είχε 4 με 5 γραμμάρια αλάτι ό,τι να πρέπει. Κρέα, χόρτα, αυγά, γάλα, ψάρια. Σήμερα έχει γύρω στα 8. Άρα παίρνουμε αλάτι πολύ περισσότερο από αυτό που χρειάζεται. Και αυτό είναι καθημερινότητα. Κόψτε λοιπόν την αλατιέρα. Πιστέψτε με ότι εδώ και 30 χρόνια όλοι στο σπίτι είναι ποτασιτοί. Διότι μου έλεγαν, α, δεν μπορώ να κόψω το αλάτι. Δεν κάνω το λέω, τόσο σπουδαίο πράγμα. Για να το κόψω εγώ, κάπνιζόμαστε τότε. Έκανα 17 χρόνια χωρίς καπνό και ξανάρθω. Το έκοψα τώρα για 8 μήνες και ξανάρθω πριν από 15 μέρες. Σας υπόσχομαι ότι θα το κόψω. Λοιπόν. Άρα λοιπόν επιπλέον αλάτι το βάζει εσύ. Το βάζει η γεωργή με τα λιπάδια, με τις ζωοτροφές που παίρνει για να παχύνουν τα ζώα και να σηκώσουν πάνω. Βάζει τα αλάτι μπορεί. Άρα λοιπόν από τη στιγμή για την οποία δεν μπορούμε να παραγούμε ούτε από τα χοιρινά, δεν μπορούμε από τα κρέατα, δεν μπορούμε από τα ταρτοβαλικά, δεν μπορούμε από τα φρούτα. Για να θέλετε όλα τα λιπάσματα, σε τελική ανάλυση, με την αφομοίωση, ένα ποσό γίνεται χλωρίδιο νάτριο και μπαίνει μέσα στι στροφέ. Άρα και το αλάτι διακοπεί. Ευτυχώ που καταργήθηκε το μονοπόλιο και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε άλλα 25-30 λεπτά και δεν θέλω να περάσω στο ζαχαρόδι διαβήτη, 10 λεπτά, αν κάτι δεν κατάλαβε κανείς, να μου το ρωτήσει τώρα. Γιατί άμα θα αρχίσω να παίρνω σε άλλου είδους θεραπείες, δεν θα είναι σωστό μανόλι. Υπάρχει σωστό διατρός εδώ που θα μπορεί να τα κάνει. Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρετε που είπαμε όλοι. Από τη Μάρκο άρχεται. Υπόταση. Είσαι ευτυχή. Μην παίρνεις φάρμακο. Εσύ μπορείς αν είναι υπόταση, ποια είναι υπόταση, δηλαδή μια, 9. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Αν είναι 8 και στα 7 αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα, τότε εσύ μπορεί να προσθέσεις λίγο άλλα τάκια. Άσε τα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν κάνουν τίποτα. Μόνο τα άλλα τάκια. Μέχρι που υπάρχουν και ειδικές καψούλες άλλα για τους υποτίθεσεις του. Αυτές όμως είναι για τις αρέσεις. Πώς? Είστε πολύ σωστά. Λοιπόν, ακούστε. Η χοληστερίνη πάλι οι γιατροί εμπιστεύει γι' αυτό.
κατά 90% είναι ενδογενής η παραγωγή. Φας, δε φας, αν έχεις 300 μιλιγκράμ χοληστερίνη στο αίμα σου, τα 270 είναι γιατί το χυπούτρα σου να κατεβάζει τσίρες. Είναι από τον οργανισμό σου. Το άλλο 30 είναι τροφικό. Απαγορεύεται το αυγό. Δεν απαγορεύεται το αυγό. Ιδιαίτερα το ασπράδι είναι ελεύθερο, διότι όλοι γίναμε από ένα αυγό. Η φύση ξέρει τι κάνει. Εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Τώρα είναι αλήθεια ότι ο κρόκος έχει λιπίδια παραπάνω. Δεν έχει κολυστερίνη, λιπίδια έχει περισσότερα. Το να φας και ένα κροκάδι, ας πούμε, την ημέρα, δεν χάσει το κόσμο. Γιατί να το φας όμως, φάει το ασπράδι και εδώ να υποκροκάρει στη γυναίκα, αν δεν την αγαπάει. Άρα κακαρίτια να τώρα τι μου λέει, δεν ξέρει, δεν ξέρει, δεν ξέρει. Έχει να ρίξει το γέννη πόμα ατελείωτο. Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τρώγεται, δεν λες τίποτα. Βάλε λεμόνι. Μισό λεπτό. Βάλε λεμόνι, βάλε ξύδι, βάλε πιπέρι, βάλε ρίγανη. Ρίγανη. Πάρα πολύ υγιεινή. Σήμερα μιλάμε για σκάβαντερ, ας πούμε, για αντιοξειδωτικό φάρμακο. Κόκκινη κοντά. Εδώ, Γιάννη, σε ιατρικά θέματα δεν έχει κόντρο. Όπως και σε πολιτικά ενίοτε, εγώ κόντρο δεν κάνω. Τον Ηλία. Τον Ηλία. Αυτό λέει που απολαμβάνει στο όνομα της Ελλήνης 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 Ελλήνης. Η Ζάχαρη που αν είχα νομικό δικαίωμα πάει για να το αποκουβέντα. Σήμα και γραμμό. Να καταργήσω τα ζαχαροπλαστεία, θα το έκανα. Ειλικρινά το λέω, αν δεν κάνεις παρέα με το κασάπι, είσαι καταδικασμένος. Φέρνει, όλο με λουκουμάδες. Και φέρνει ένα βουνό. Ρε Νίκο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εγώ είπα ότι έχω βαρύ κληρονομικό. Γι' αυτό, θα φάω μία γραμμή σε γάλα στο χαρτί να καταλάβω πώς σου αγαπώ. Δεν τρώω γλυκό ποτέ στο σπίτι. Διότι το μόνο πράγμα που μπορεί να προστατευτεί όποιος έχει κληρονομικό σαχαρόδους διαβήτως, πράγμα που θα νομίζω ήταν 7-20, είναι αυτό. Δηλαδή να μην τρώει γλυκά και να μην βάζει βάρος. Δεν είναι το ερωτήμα, να καρτίζει κιόλα. Άλλη ερώτηση για την υπέρβαση. Πώς, πώς. Τώρα με την νηστεία η υπέρβαση. Φοβόμαστε να μην ανέβει. Με την νηστεία τώρα, τώρα λίγο τα λίγο το φαΐ και λίγο έπεσε. Να μην παίρνει τα χάμη που μας έδωσε ο γιατρός μας. Είπα κατηγορηματικά, τον Μανώλη τον αγαπώ και τον εκτιμώ αφάνταστε. Το θέμα είναι, εσύ το διαπιστώνεις μόνη σου. Έκανες λίγο θύεσα, έκοψες το πολύ φαγητό, η πίεση τη διακάτωσε. Αλλά εάν τα χάπια τα παίρνει 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια και τα κόψει για ένα διάστημα ώσπου να μπουν οι μηχανισμοί της υπέρβασης μπροστά είναι πεσμένοι. Αυτό πρέπει να παντραφείς όσο του συμβαίνει, πρέπει να έχεις τουλάχιστον μετά τη διακοπή των φαρμάκων όταν φτάσει να την κόψει ο γιατρός, περνά ένας μήνας σε ξαναεκτιμάει, μετά ο ίδιος. Περνάνε 2 μήνες, όταν δεν κάνει προς τα πάνω, τότε είσαι εντάξει και χωρίς φάρμακα. Αλλά υπάρχει το αξίωμα της ιατρικής. Όταν αρχίσεις αντιπερτασική αγωγή, είναι εφόρου ζωής. Άρα λοιπόν, πρέπει να συμβαίνει. Ή σωστά δεν εκτιμήσατε την πίεση σας από την πρώτη στιγμή, που δεν είχατε έναν εγώ κάποιο.